Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ Κώστας Χαλέβας ανέφερε ότι είναι συνεχείς οι επιτυχίες της περιφέρειας Θεσσαλίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN, τονίζοντας ότι στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HARTS, το οποίο επιτεύχθηκε και υλοποιείται από το Δήμο Νοτίου Πηλίου, αποφασίστηκε να διεξαχθεί σε συνεργασία με τον ΕΟΤ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διεθνή προβολή στα κράτη που θα συμμετέχουν στο συνέδριο. Παράλληλα, εξίσου σημαντική επιτυχία αποτέλεσε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που απέσπασε η Θεσσαλία χορεύοντας σιρτάκι, προβάλλοντας έτσι παγκοσμίως την περιοχή με μαζικά μέσα διεθνούς προβολής και με ελάχιστο κόστος. Ο πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ συνέχισε επισημένοντας ότι πρώτη φορά προτάθηκε και γιορτάστηκε στη Θεσσαλία ο καθιερωμένος θεσμός της Λευκής Χριστουγεννιάτικης Νύχτας, δημιουργώντας όπως υπογράμμισε ένα εορταστικό τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων παράλληλα με τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης Αγίου Νικολάου, δίνοντας έτσι οικονομική ανάσα στις τοπικές επιχειρήσεις. Καταθέσαμε την αργοναυτική εκστρατεία ώστε να αναγνωριστεί ως διαδρομή, αρχαία διαδρομή, πολιτιστική διαδρομή. Και το δεύτερο είναι, καταθέσαμε πρόταση το τρενάκι του Πηλίου να αποκτήσει σήμανση πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, η ΕΚΠΟΛ μέσω του κοινωνικού της προσώπου επαναδραστηριοποίησε το Συντονιστικό Συμβούλιο Προστασίας Κακοποιημένων και Παραμελημένων Ατόμων, ενώ μέσω του Home Start, στο οποίο η ΕΚΠΟΛ είναι ιδρυτικό μέλος, υποστηρίχθηκαν οικογένειες από ειδικούς προκειμένου να στηριχθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Παράλληλα, εκκίνησε την πιστοποίηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, δίνοντας λύση και νομιμοποιώντας το επί 40 χρόνια αυθαίρετο κτίριο εμβαδού 5.000 τετραγωνικών μέτρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.